Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χρήστο Αγγελίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΕΚΑΔ. Καλημέρα, κύριε Αγγελίδη. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα σε όλο το πάνελ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για αυτή την περίπτωση που από χθες είναι σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα μέσα. Αυτός υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος επί 5 χρόνια δεν πήγαινε στη δουλειά του και πληρώνονταν κανονικά. Κύριε Καμπουράκη, ναι. Να σας πω ότι την ιστορία των διασωστών του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να την αμαυρώσει κανένας μα κανένας. Συμφωνούμε πολύ μαζί σας. Όποιος θέλει να θέσει τον εαυτό του εκτός οικογενείας, να σηκωθεί και να φύγει. Όποιος είναι παράνομος, να πάει στο σπίτι του. Ασφαλώς. Όλη αυτή η συνδικαλιστική νοοτροπία του 80 και του 90 έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Και την έχουν πληρώσει αυτή την νοοτροπία τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πολίτες. Δεν πάει άλλο. Όποιος δεν πατάει στη δουλειά του, θα πάει στο σπίτι του. Δεν καλύπτουμε κανέναν. Εγώ έχω οργώσει την Ελλάδα, πάω από σωματείο σε σωματείο, από σύλλογο σε σύλλογο και τους λέω να είμαστε πιο προσεκτικοί. Εμείς είμαστε οι αντιπρόσωποι εντός εισαγωγικών του κοινοβουλίου που μπαίνουμε στα σπίτια, στην Εκάλη, στο Πανόραμα, στο Δεντροπόταμο, στο Ζεφύρι, παντού. Πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί υπάλληλοι. Κύριε και κύριε, να κάνουμε για αυτό το οποίο έχουμε προσληφθεί. Και όχι να καθόμαστε στο σπίτι μας. Κύριε Αγγελίδη, σας θυμάει αυτό που λέτε. Δεν αμφιβάλλαμε ότι έτσι σκέπτεστε. Πέστε μας την ιστορία. Ποιος έχει να πει κάτι. Πέστε μας την ιστορία τώρα. Τι έχει γίνει με αυτή ο συνάδελφό σας. Εντός εισαγωγικών συνάδελφο, αν είναι έτσι όπως ακούγονται. Αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, γιατί δεν έχει τελειώσει η διαδικασία. Η διαδικασία μία. Δικαστική, υπάρχει και το δικαστικό μέρος. Οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης κάναν κάποια έρευνα, βγάλανε κάποιο πόρισμα και βγήκε κάποια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, από ό,τι άκουσα χθες, φεσιβάλλεται αυτή η απόφαση από τον διοικητή, από τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης και πάει. Ωραία, και έχει τραβήξει τον δρόμο του. Να σας πω όμως. Έχετε πληροφόρηση από τους συναδέλφους σας κλπ. Για πέστε μας, εσείς τι ξέρετε, τι έγινε. Όχι, σαν περιστατικό μεμονωμένο δεν το ξέρω. Σαν μεμονωμένο περιστατικό. Να σας πω όμως ότι περιστατικό ο οποίος το ΕΚΑΒ δεν παρουσιάστηκε στην εργασία του έχει φύγει μετά από 22 χρόνια στη δουλειά. Είναι απαράδεκτο λοιπόν, αυτό. Δύο λεπτά, κύριε Αγγελίδη, μισό λεπτό. Εδώ πέρα αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε. Υπήρχε ένας κύριος ο οποίος επί 5 χρόνια δεν πήγαινε στη δουλειά. Αντιθέτως πήγαινε κάθε πρώτη του μήνα και εισέπρατε το μισθό του. Και ότι. Αν πήγαινε και δεν το βάζανε στο. Όχι στο ΕΚΑΒ, στην τράπεζα πήγαινε. Ναι, αυτό το μηχάνημα. Και υπήρξε κάποια διοικητική, ας πούμε, παρέμβαση και του βάλανε 3 μήνες πρόστιμο. 3 μισθούς πρόστιμο. Αυτό ξέρουμε εμείς. Εσείς λέτε ότι δεν το ξέρετε το συγκεκριμένο. Έγινε αναφορά, δηλαδή. Από τη στιγμή, κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη. Ερωτώ εγώ, μπορεί κάποιος. Δεν έχετε προϊσταμένους και έχετε διευθυντές. Πώς μπορεί κάποιος να πάει στη δουλειά του ποτέ. Αυτό είναι φύση αδύνατο να γίνει. Και οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές ελέγχονται, είναι φύση αδύνατο. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν μπορείτε εσείς να πείτε σήμερα δεν πάω. Ούτε τον άλλο μήνα, τον άλλο μήνα. Όχι, όχι. Δεν θα έχει κάποιο κανένα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Μακριά από μας. Μακριά, κύριε Καμπουράκη. Εννοώ ο κάθε εργαζόμενος. Έτσι, δεν θα τον πάρει προϊστάμενο να του πει έχει βάρδια που είσαι παιδί μου. Αυτούς αντιπροσωπεύω. Αποκλείεται να μην πάει κανένας. Κάποιος το οποίος μπορεί να κάνει μια αλλαγή για κάποιο πρόβλημα που είχε, απλώς την αναπληρώνει τη βάρδια. Άλλο αυτό, δεν λέμε αυτό. Άρα εσείς λέτε ότι είναι αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει, ότι δεν είναι έτσι. Όχι, δεν λέω εγώ τίποτα. Γιατί δεν έχω ούτε το πόρισμα της δημόσιας διοίκησης, ούτε την απολογία του εντός εισαγωγικών κατηγορουμένου. Δεν ξέρω το σαν μεμονωμένο περιστατικό. Αλλά σας λέω, αν υπάρξει περιστατικό ο οποίος δεν πατάει στη δουλειά του, οι εργαζόμενοι θα τον διώξουν οι ίδιοι. Όχι, πολύ καλά το λέτε. Πάντως, εάν είναι έτσι όπως ακούμε τα στοιχεία, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ακριβώς, έτσι. Εάν είναι έτσι, πάντως οι εργαζόμενοι δεν τον διώξανε με τις κλωτσιές. Τι λέτε, κύριε Οικονομία. Πώς δεν τον διώξαν οι εργαζόμενοι. Θέλω να πω ότι και ούτε είναι και δουλειά τους να τον διώχνουν με τις κλωτσιές. Σαφώς, ένα είναι... το κρατούμενο. Από εκεί ξεκινάμε. Ότι δεν είναι η δουλειά τους. Και... Ναι, να σας πω εγώ. Να, κύριε Καμπουράκη. Ή από πάνω είναι το θέμα τι κάνανε. Από πάνω είναι το θέμα τι κάνανε. Όσο από μόνος του νομίζετε, από μόνος του έχετε την εντύπωση ότι δεν πήγαινε στη δουλειά του 5 χρόνια. Δεν είχε πάρει κάποια άλλη από κάποια σημαία. Τώρα ποια σημαία είναι αυτή. Ωραία, να πούμε το σημεοφόρο. Έστω και μία μέρα ξέρει ότι τέτοια φαινόμενα, αν φυσικά ισχύει αυτό, χωρίς την κάλυψη της πολιτικής και της διοικητικής ιεραρχίας. Τότε να τα βρούνε, κυρία μου. Να τα βρούνε, κυρία Γιανακάκη. Δεν γίνεται τώρα να κάνω ένα σχόλιο. Ευχαριστώ, κύριε Γιανακάκη. Εγώ για να κάνω ένα σχόλιο για το ΕΚΑΒ.
Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ εκτελούν στο ακέραιο το καθήκον τους. Γιατί αυτή δεν είναι εργασία, είναι καθήκον. Και όλοι όσοι έχουμε γίνει Όχι. Θέλω να πω τώρα ότι δυσφημείται και δυσφημείται ένα κλάδο τώρα ο οποίο προσφέρει καθημερινά εξαιτία ενό ανθρώπου, ο οποίο θα πρέπει να εξεταστεί μέχρι τέλου, διότι από τη στιγμή που έχει αναλάβει η δημόσια διοίκηση ο κ. Δρακιτσής. Δεν είναι δύσκολο το κλάδο, κ. Δρακιτσή. Κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Ασφαλώς και συμβαίνει και σε άλλες υπηρεσίες. Δεν έχει καμία σχέση με την ΕΚΑ. Μήπως είναι το μοναδικό. Εάν είναι έτσι, πάντα λέμε. Δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο. Εμένα εκείνο που μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό νομίζω ότι οι ελεγχόμενοι πρέπει να ελεγχθούν και οι ελέγχοντες πρέπει να ελεγχθούν είναι το γεγονός ότι εκλήθη σε ΕΔΕ, η οποία ΕΔΕ του κατελόγησε μόνο 3 μήνες. Στέρηση μισθού. Άρα, κάτι εδώ είναι γίνεται. Λοιπόν το θέμα τώρα. Κάτι στην απολογία του, κάτι από εδώ. Άρα να περιμένουμε. Ναι, δύο λεφτά τώρα. Ναι. Άλλο να πεις ότι έχεις τον Καμπουράκη διοικητή ή προϊστάμενο ή διευθυντή κολλητό και τον βγάζει από όξο. Σε 5 χρόνια αλλάξανε 5 διοικήσεις. Δεν μπορεί. Μπορεί να ήταν παντός κυβερνήσεις. Μπορεί να ήταν παντός καιρού. Καλά, μιλες παντός καιρού. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ας περιμένουμε. Κύριε Δραγάκη, τώρα εσείς είστε με τα αστικά ή με τα αγροτικά. Με τα περιαστικά. Με τα περιαστικά. Λοιπόν, εδώ το πράγμα. Έγινε επανάσταση. Καταρχάς θα σας πω με βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου όπως και όταν έρθει στη Βουλή. Αν το φέρετε με ένα τώρα άρθρο. Να δούμε το όπως. Αν το φέρετε με ένα άρθρο. Δεν θα έρθει με ένα άρθρο, θα έρθει κανονικά. Τώρα να δούμε το όπως. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι γίνονται ορισμένες διορθωτικές. Πήγατε εσείς στη συνάντηση, με συγχωρείτε. Δυστυχώς έλειπα, ήμουνα σε μια αποστολή στη. Άμα πηγαίνετε θα τον βρίζατε κι εσείς. Όπως ξέρετε, θα του έλεγα δύο πράγματα τα οποία θα πω τώρα. Παραδείγματος χάρη, όπως ξέρετε, για να το μην το ξεχνάμε και αυτό, από την 1η-1η-14 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι λοιπόν πρόεδρος της Επιτροπής για την προετοιμασία της Προεδρίας και έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Αν ήμουν εκεί, λοιπόν, εγώ θα έλεγα 2 στρεβλώσεις, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές, 3 μάλλον, την οποία τη μία απέσυρε.